Μέσω δηλώσεών του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια συνέδευσης τύπου, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης με την παράταξη Περιφέρεια σε δράση Κωστής Σιμίτσης άφησε εχμές προς την τωρινή διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, πως ενήργησε καθαρά κομματικά και επικαλούμενος την προεκλογική περίοδο, δεν δέχθηκε να παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που υπάρχει στον Δήμο Νέστου. Ποιος ευθύνεται άραγε γι' αυτό? Κατά την δική μας άποψη, εκείνοι που ευθύνονται είναι ο σημερινός Περιφερειάρχης, ο κύριος Μέτιος, αλλά και τα πρωτοκλασάτα στελέχη της παράταξής του, που σήμερα είναι δίθεν αντιρρησίες και έχουν πάει σε άλλη παράταξη και συντάσσονται με τον κύριο Τοψίδη. Σήμερα είχαμε τις καταγγελίες του Δημάρχου Νέστου, του Βαγγέλη Τζοβανόπουλου, ότι ο κύριος Μέτιος, ενεργώντας καθαρά κομματικά και επικαλούμενος την προεκλογική περίοδο, δεν δέχθηκε να παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που υπάρχει εξαιτίας των πλημμυρών της περασμένης χρονιάς και με αυτόν τον τρόπο κινδύνεψαν να χαθούν χρήματα και έργα τα οποία έδωσε το Υπουργείο για να θεραπευθούν αρκετά τα προβλήματα που προέκυψαν πέρυσι από τις πλημμύρες. Τη δική του απάντηση έδωσε μέσω από το ένα channel ο υποψήφιος δήμαρχος των Δήμων Νέστου και επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή, Σάββας Μιχαηλίδης. 9 μήνες τώρα, με τρεις διαδοχικές αποφάσεις, ο Δήμος Νέστου ήταν σε έκτακτη ανάγκη και βεβαίως όλοι οι λόγοι που επικαλούνται ή εν πάση περιπτώσει οι μορφές που προσπαθούν τώρα να αποδώσουν, προφανώς όπως πληροφορούμε δεν έχει γίνει άλλη έγκριση. Έτσι, οι εγκρίσεις βέβαια θα πρέπει να πω δεν είναι κατά το δοκούν. Τώρα δεν τους αρέσουν οι αποφάσεις ενδεχομένως και προσπαθούν όμως δυστυχώς οι ατυχείς αυτές δηλώσεις, νομίζω ότι μόνο ως θα έλεγα δηλώσεις λόγω της ημέρας της 1ης Απριλίου θα μπορούσαν να εκλειφθούν στο βάθος ή στον τόνο που αφορούν επικινδυνότητα για διάφορα έργα. Αυτό λοιπόν που θα πω και κρατήστε το για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και όπως ακριβώς είναι, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα έργο, δεν υπάρχει κίνδυνος για καμιά απώλεια χρημάτων σε όσους έχουν πληγεί και βεβαίως θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, όσοι δεν γνωρίζουν καλό είναι να το μάθουν, και αυτοί που κάνουν δηλώσεις εν πάση περιπτώσει γενικότερα αναφέρομαι στο επιτελείο και στα δελτία τύπου του Δήμου Νέστου, ότι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν κατά το δοκούν να εξυμνούν ή εν πάση περιπτώσει να μην επικροτούν κατόπιν και να επικρίνουν ανάλογα με τα αποτελέσματα των αποφάσεων. Η προχειρότητά τους να αντιμετωπίσουν το θέμα και να στείλουν εντελώς την τελευταία στιγμή ενδεχομένως τα αιτήματά τους ή γενικότερα η συμπεριφορά τους αποτελεί τον βασικό, θα έλεγα, δρόμο, ο οποίος δημιουργεί διάφορες παρενέργειες. Μάλιστα, ο κύριος Σιμίτσης είχε κάνει λόγο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου πως το θέμα για να μην χαθούν χρήματα και έργα λύθηκε από το Υπουργείο μετά από πίεση που άσκησε ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τσομπανόπουλος. Μια δήλωση που σχολίασε επίσης ο κύριος Μιχαηλίδης. Αντιλαμβανόμενος βεβαίως ότι τους μόνους που ενοχλεί είναι τους σημερινούς διοικούντες. Και βεβαίως όσους προσπαθούν να τους υποστηρίξουν, δυστυχώς για αυτούς όμως υπάρχει μια διαδικασία και υπάρχει και μια νομοθεσία, την οποία δεν μπορούν αλλά καρτ να την επιβραβεύουν ή να την επικρίνουν. Εάν λοιπόν υπάρχει σοβαρότητα, θα έπρεπε να επικρίνουν την ανικανότητά τους να πράξουν το αυτονόητο στον χρόνο που θα έπρεπε. Και όσο για τις περιγραφές περί των τηλεφωνημάτων μέσω βουλευτών σε υπουργούς, οι οποίοι δίνουν εντολές σε γενικούς γραμματείς, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχουν συντεταγμένα όργανα στην πολιτεία αυτή, όργανα που λογοδοτούν, που συντάσσουν εκθέσεις και συνηγορούν υπέρ του αιτήματος ή όχι, και σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει να συμβαδίζουν και όλοι όσοι υποχρεώνονται και εκ του νόμου να το πράξουν.